Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής και πάμε να δούμε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πώς αντιδράσει σε αυτή την εκλογή του νέου Προέδρου. Υπήρχε και μία σχετική ανακοίνωση. Από όσο ξέρω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήρε τηλέφωνο τον νέο Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για να τον συγχαρεί. Κανόνισαν συνάντηση. Ναι, και κανόνισαν και συνάντηση. Βεβαίως και το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη από σήμερα από το πρωί είχε διαδοχικές συναντήσεις. Λογικό τώρα. Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Ρίζο, βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχετε, ειλικρινά. Ξέρω ότι είναι γεμάτη η εβδομάδα σας πάλι από τις. Είστε συνέχεια σε επιτροπές, μιλάτε για αρκετά πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, σήμερα έχουμε και κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι το πρόγραμμα, τελικά είναι πολύ γεμάτο από δραστηριότητες, τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα. Και γενικότερα πιστεύω ότι αυτό το πρώτο τρίμηνο θα είναι εξίσου γεμάτο για πολλά πράγματα. Και έτσι όπως σας ξέρω και εγώ προσωπικά, νομίζω ότι σε κάποια από όλα, δηλαδή δεν ξέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα πώς σε συζητάει ο καθένας, αλλά επειδή είστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά προέρχεστε από χώρους που έχετε εργαστεί τρομερά και εθελοντικά και έχετε προσφέρει και συνδικαλιστικά, όλα αυτά το να συμβαίνουν, να πρέπει να διαχειριστείτε ασφαλιστικό, να πρέπει να διαχειριστείτε εργασιακά, να πρέπει να διαχειριστείτε τέτοια πράγματα, νομίζω ότι δεν σας είναι και ό,τι πιο ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Είναι πολλά τα πράγματα, τα προβλήματα, πώς να το πούμε, βγαίνουν καθημερινά. Και πέρα και δίπλα στα μεγάλα θέματα υπάρχουν αυτά που λέμε, που συνηθίζουν να λέγονται μικρά και θέματα της καθημερινότητας, που είναι εξίσου σοβαρά όμως για πάρα πολύ κόσμο και κοστίζουν και σε κόπο και σε ώρες και σε χρήμα πολλές φορές. Και προσπαθούμε να τα απαλύνουμε όσο είναι δυνατόν. Θα τα ρωτήσω και αυτά λίγο, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας άποψη για το νέο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή για το πρόσωπο αυτό το οποίο και πλέον θα βρίσκεται και απέναντι, αντιπολιτευτικά, σε ό,τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, προσωπική άποψη θα πω. Δεν έχω δει την άποψη την επίσημη εισαγωγικά. Δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι καινούριο με ποια έννοια. Η τάση, όπως θέλαμε να λέμε για τον συνασπισμό παλιά, η τάση της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει νεοφιλελεύθερες απόψεις σκληρές, είναι η τάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα αυτή στην πορεία έμπλεξε και με στοιχεία της άκρας δεξιάς, όπως είναι ο κύριος Γεωργιάδης. Οπότε θα δούμε τι μείγμα θα μας φέρει στην πολιτική ζωή του τόπου. Πάντα όταν βγαίνει κάποιος και σε κομματικές διεργασίες όλων των κομμάτων και ιδιαίτερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι πάντα καλοδεχόμενα γεγονότα. Από εκεί και πέρα η δικιά μου η πολιτική άποψη νομίζω ότι είναι ότι θα έχουμε σε αυτά τα πλαίσια πια να κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχω την αίσθηση και συγγνώμη, κύριε Ρίζο, πολλοί θεωρούν ότι ούτως ή άλλως και το κυβερνητικό έργο σήμερα αναγκαστικά κινείται σε τέτοια πλαίσια. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι κινείται στα καθαρά αριστερά πλαίσια τα οποία πιστεύει και θα ήθελε να εφαρμόσει αναγκαστικά, γιατί έχει δανειστές και εταίρους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή βλέπουμε ένα νεοφιλελεύθερο μείγμα με στοιχεία και από δεξιά, αν θέλετε. Το βλέπουμε και αυτό να συμβαίνει. Κανένας δεν λέει ότι το μέσο πρόθεσμα, η συμφωνία που υπογράφηκε το καλοκαίρι είναι κομμουνιστικό μανιφέστο. Σαφέστατα και όχι. Αλλά το θέμα είναι σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις είναι και το όραμα και το μακροπρόθεσμο και το τι θες να κάνεις τελικά, πού θες να προσεγγίσεις. Εάν θες να περάσεις αυτό που λέγανε όλοι αυτοί οι οπαδοί του ευέλικτου λιγότερου κράτους, της περισσότερης ιδιωτικοποίησης, το ότι είναι κρατικό ή δημόσιο είναι άσχημο, ότι είναι ιδιωτικό είναι ωραίο και καλό, είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις μας. Και αυτό θα φανεί και στο ασφαλιστικό, φυσικά. Η άποψή μας ότι δεν είναι δυνατόν να κρέμεται σε πέρα και έξω από κρατική παρέμβαση ένα ασφαλιστικό σύστημα και να μείνει στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών,
είναι διαφορετική η νοοτροπία και άποψη. Δημοσθένη, ναι, είδα γέλασες πριν. Γέλασα με το ιδιωτικό και το κρατικό, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στην κυβέρνηση, κάνει τα πιο ακραία νοφιλελεύθερα και τα δίνει με μια σοσιαλιστική, λεγόμενη εισαγωγικά αριστερή αντίληψη, ενώ αυτά που δεν τολμούσαν οι προηγούμενοι τα κάνουν μια ανοιχτή. Αλλά αυτό δεν είναι τώρα θέμα συζήτησης, άλλη φορά το πούμε. Υπογράψαν τη σύμβαση για τα αεροδρόμια, τα περιφερειακά, πουλήσαν τον Αστέρ. Είναι μια ανοιχτή. Ότι έλεγαν ότι θα καταργήσουν που απειλούσαν. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα της συζήτησης σήμερα. Και τον παραπέμπω τον κύριο Ρίζου παρεμπιπτόντως στη χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Πιτσιόρλα το Σάββατο στα Νέα, που λέει τι ποια πρέπει να είναι η αριστερά σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Διαβάστε με προσοχή, κύριε Ρίζου. Ο οποίος ο κύριος Πιτσιόρλας είναι ιστορικός τέλεχος της ανανοτικής αριστεράς, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Να διαβάσετε με προσοχή, αν δεν έχετε συζητήσει. Δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησης, είναι η εκλογή στη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σας ρωτήσω, κάνω μια ερώτηση μόνο. Η Αυγή, το έλεγα προηγουμένως και στον κύριο Στυλιανίδη, με ένα περίεργο και μη κόσμιο τρόπο, την Παρασκευή είχε δημοσιεύσει άρθρο, με το οποίο υπέγραφε η κυρία Μπέτη Βακαλοπούλου, και έλεγε ότι καλό για τη χώρα, για την κυβέρνηση, είναι να εκλεγεί ο κύριος Μημαράκης. Γιατί είναι ένας πολιτικός, ο οποίος υπέκριπτο ότι είναι εύκολο για την κυβέρνηση αντίπαλος, αλλά μπορούμε να συνεννοηθούμε και όλα αυτά. Τώρα που δεν εκλέγει ο κύριος Μημαράκης και η Αυγή δεν ευωδόσε τις ευχές της. Εσείς τι πιστεύετε, είναι καλό ή κακό για τη χώρα και την κυβέρνηση? Εγώ δεν μπορώ να έχω, εγώ δεν έχω τέτοιες κινήσεις. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι οποιοσδήποτε επικεφαλής κάποιου κόμματος βγαίνει μέσα από εσωτερικές διαδικασίες, είναι θέμα του κόμματός τους. Καλά, δεν λέω, εννοείται, άλλο είπε. Και η Αυγή λέγει ότι καλό για τη χώρα και την κυβέρνηση είναι να βγει ένας που. Εννοείται. Δεν κάνετε παρέμβαση επί της διαδικασίας. Δεν είπε αυτό και η Αυγή. Εάν είναι πιο εύκολος πολιτικά αντίπαλος ο κύριος Μημαράκης ή πιο δύσκολος πολιτικά αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης, δεν νομίζω, δεν παίρνω εγώ σε τέτοιο δίλημα. Εμένα αντίπαλος δεν είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μα αυτός θα σας πάρει την εξουσία αν την πάρει. Το ορίστε. Μα αντίπαλός σας κυρίως πολιτικά, ενώ για να χάσει την εξουσία, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλετε, δεν θέλετε, είναι πολιτικός σας αντίπαλος. Ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι τα δικά μου λάθη αυτή τη στιγμή. Μα είναι αντίπαλός σας. Θέλετε, δεν θέλετε. Το τοποθετεί ωραίο όμως ο κύριος Ρίζος. Σωστό. Ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι τα δικά μου λάθη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι κανένας. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Όλα τα δικά σας λάθη και όλα αυτά θα κρυθούν στη διαδικασία των εκλογών και αν ο υποψήφιος του μεγάλου κόμματος της αντιπολίτευσης είναι καλύτερος. Πώς, μη μου λέτε τώρα αυτά. Είναι. Άρα δηλαδή κακώς η Αυγή έκανε αυτή την παρέμβαση την Παρασκευή. Δεν θα ήθελα. Είναι ο κομματικός σας όργανο, επιθυμίζω στους τηλεθεατές. Κύριε Δούκα, να πω κάτι. Ό,τι θέλετε. Λέω, δεν θα ήθελα παραδείγματος χάρη να είναι ο κύριος Γεωργιάδης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Είναι καθαρό το θέμα για μένα. Ο κύριος Βορύδης. Ποιος θα είναι. Γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό θα μετατοπίζονταν πάρα πολύ προς τα δεξιά. Πολύ δεξιά. Γι' αυτό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά πάντως, κύριε Ρίζο. Το ξαναλέμε, είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Έχουμε και συσκέψεις και εδώ για το ασφαλιστικό, για... δηλαδή υπάρχει ένας αναβρασμός. Το βιώνετε κι εσείς, γιατί είστε και από τους ανθρώπους που κινείστε πολύ και παρακολουθείτε το τι γίνεται και συναντιέστε και με τους πολίτες, οπότε νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά σε μεγάλα ζητήματα πώς αισθάνονται από πρώτο χέρι. Έχουμε εδώ, θα έχουμε και επιτροπές της Βουλής να πάρουν αυτά τα θέματα. Θα γίνει τόσο πολύ συζήτηση που νομίζω ότι θα μας φωτίσει, θα δούμε να κάνουμε την πιο καλή λύση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ρίζο, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γιατί να πούμε τώρα την αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε πολύ δύσκολο. Δηλαδή, νομίζω ότι βιώνει ίσως πραγματικά το γκρέμισμα όλων αυτών που πίστευε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν. Και είναι το ιδιαίτερο γιατί. Σε να έχουν διπολική διαταραχή. Το πρωί είναι αριστερή και το βράδυ. Μα δεν το βράδυ που προγράμμουν τη συμβάση. Τη συμφωνεί και τη συμβάση το βράδυ γίνονται φιλελεύθεροι. Να σου πω όμως κάτι. Κάποιοι που μιλάω μαζί του λένε ότι φαντάζομαι όμως να ήταν οι άλλοι. Καλά, θα περνούσαν λίγο χειρότερα. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω. Ποια είναι έτσι. Η πολιτική δεν γίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι κλέφτες που δεν τους πιάσανε, άρα εμείς μπορούμε να κλέβουμε. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Κρίνεται ο καθένας. Τελικώς έχουμε κυριαρχία πραγματικά. Δηλαδή, εμείς αποφασίζουμε πραγματικά εμείς.
Δηλαδή, γιατί αυτό είναι το νόημα τελικά. Δηλαδή, όποιο και να βγει, έχω την αίσθηση. Όχι, οι δικέ μα κυβερνήσει, αυτού που εκλέγουμε, αποφασίζουν. Όχι, ναι, νομίζω. Στο μεγαλύτερο μέρο. Στο μεγαλύτερο μέρο τη της πρακτικής πολιτικής, τα πράγματα είναι προσδιορισμένα. Υπάρχουν μερικές, όπως το Σύμφωνο Κοινωνικής Συμβίωσης, αποφάσεις που μπορεί να λάβει μια κυβέρνηση τώρα στη διάρκεια του μνημονίου και του προηγούμενου μνημονίου, που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, και κατά την άποψή μου εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πρωτοβουλία. Δηλαδή το Σύμφωνο Κοινωνικής Συμβίωσης που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, πολύ καλά έκανε και το πέρασε, εξαιρετικά καλά. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, κάτω, επειδή αυτό που έλεγε στον κύριο Στελινίδη, επειδή κυριαρχήσε η συντηρητική πουριτανική λογική των Νεοδημοκρατών. Σιγά μην κατεβάσουμε εμείς το Σύμφωνο Κοινωνικής Συμβίωσης, ενώ ήταν υποχρέωση της Ελλάδας. Υπάρχουν πολλά, γιατί το ξέρεις πολύ καλά, καλύτερα από μένα, τους Μητροπολίτες, τους ιερείς που τους απειλούσαν. Εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Γι' αυτό. Έτσι, η αλήθεια λέγεται. Γιατί... Και εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά στα μη δημοσιονομικά μέτρα. Εύστοχα έκανε το σύμφωνο. Ενώ αυτή η παλαιοκομματική, η συντηρητική της Νέας Δημοκρατίας, το κρατούσε κάτω το χαλάκι. Γιατί φοβόταν τον κάθε Αμβρόσιο και τον κάθε Κορυφαίας. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πάντως να δούμε ποια είναι η κατάσταση από εδώ και πέρα όσο αυτά συμβαίνουν. Να πούμε το ότι γεγονός ότι πραγματικά εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Και όταν λέμε εμείς, εννοούμε οι πολίτες. Είναι πολλά αυτά τα οποία και θα κληθούμε να πληρώσουμε μέσα στο 2016. Τα γνωστά μέχρι στιγμής, έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούν να έρθουν και εκτάκτως. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι για τον ΕΝΦΙ τις προηγούμενες ημέρες έκανε μία δήλωση ο κύριος Αλεξιάδης. Ο Τρίφων Αλεξιάδης, ότι έχει να κάνει για το 2015 ο ΕΝΦΙ θα πρέπει να πληρωθεί κανονικά. Για το 2016 θα δούμε. Ήταν μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης σήμερα ότι θα είχε την κατάργηση αυτού του μέτρου. Του μέτρου και όχι μόνο αυτού. Λοιπόν, του ΕΝΦΙ. Του ΕΝΦΙ. Να, δεν το πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν τις αποδείξεις αποφάσεις, δεν θα κάνουν. Τίποτα. Ναι, να σου πω. Περίμενε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Μπορούμε να δούμε λίγο τις κάρτες. Είπα μια λέξη από δείξεις. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω και να μου σχολιάζεις. Θα κάτσω εγώ λίγο εδώ για να μπορέσω. Ναι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τους φόρους, γιατί ασχολείσαι και με τα οικονομικά πολύ, για να μας πεις και εσύ και να δούμε τώρα τι θα πληρώσουμε. Εισφορά αλληλεγγύης. Ναι, ναι. Τα φυσικά πρόσωπα που το 2015 απέκτησαν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ με την εκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρους εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η του Γενάρη του 2015. Συγκεκριμένα με τα νέα εκαθαριστικά θα πληρώσουν την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις που απέκτησαν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, που ενεργοποιήθηκε η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αναδρομική αύξηση. Έτσι. Ναι, είναι αναδρομική. Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι φυσιολογικό, βρεσί δημοσιογράφη. Δηλαδή, απλά θυμόμαστε μετά ότι αναδρομικά μπορούμε να. Όχι μόνο δική μου και δικηγόρου και εισαγγελέων, κινείται στα όρια της νομιμότητας και της παρανομίας. Είναι πάντως παράλογο, δηλαδή ναι, να το βιώνει. Παράλογο είναι κάποιος, σίγουρο. Έτσι. Αλλά δεν είναι σίγουρο τελικά είναι και νόμιμο αυτό που κάνουν. Σου υπενθυμίζω ότι έχει το Συμβούλιο της Επικρατείας να εξετάσει διάφορες τέτοιες παρεμβάσεις που γίνανε από φορείς και οι δικηγόροι τώρα θα κάνουν παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη φορολογία που τους κάνει. Δηλαδή νομίζω ότι θα κληθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να απαντήσει επί πολλών αποφάσεων της κυβέρνησης φορολογικών, αν είναι νόμιμο ή όχι. Πάμε στο 2016 που μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν αλλαγές στη φορολογία των εισοδημάτων τους, καθώς σχεδιάζονται αλλαγές στους συντελεστές και στη φορολογική κλίμακα. Το αφορολόγητο, να πούμε, όριο των 9.500 ευρώ θα χτίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωση αποκλειστικά με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μόνο με πλαστικό με χρήμα. Με πλαστική κάρτα, ναι. Τώρα κάποιος δεν έχει πλαστική κάρτα, δηλαδή πλαστικό χρήμα. Προσδικά. Υπάρχουν μερικές κατηγορίες που δεν σου βγάζουν. Ναι, ναι. Πρόσχαρη, επαγγελματίες οι οποίοι σου έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί. Ναι, 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 έχεις ναι, οι άνεργοι αυτά δεν σου βγάζουν. Τι γίνεται. Και αυτοί που έχουν εισοδήματα ακόμα από... και οι άνεργοι. Και ακόμα και οι άνεργοι, ακριβώς. Ναι, δεν σου βγάζουν. Και αυτοί που έχουν εισοδήματα από ενίκεια θα πληρώσουν παραπάνω. Το έχεις παρακάτω. Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτοί θα πληρώσουν. Αυτή είναι το ακριβώς επόμενο. Εισοδήματα από ενίκεια, λοιπόν. Πολύ καλά μου. Περισσότερους φόρους ύψους 142,2 εκατομμυρίων ευρώ φέρνει το 2016 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν ενίκεια θα αυξηθούν προοδευτικά οι συντελεστές φορολόγησης από το 11% που ήταν στο 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ τον χρόνο και από 33% στο 35% για εισοδήματα από ενίκεια που είναι άνω των 12.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για ότι έχεις πραγματικά βάλει
στην ιδιοκτησία σου. Συνέτερο, έτσι. Δηλαδή 35% για κάποιον ο οποίος έχει ακίνητα και τα οποία δεν σκότωσε κανένα για να τα πάρει, τα πλήρωσε, πλήρωσε ΦΠΑ, πλήρωσε μεταβιβάσεις, πλήρωσε κληρονομιές, πλήρωσε τα πάντα, πληρώνει έμφυα. Το να βάλεις επιπλέον 35% είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ελεύθεροι επαγγελματίες μπλοκάκια λοιπόν, με την εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλουν, θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015, αυτό μου το λένε όλοι οι επαγγελματίες, από 55% σε 75%, ενώ για τα εισοδήματα του 2016 θα φτάσει στο 100%. Μέχρι 100%, ναι. Μέχρι το 100%. Αυτό έχει γονατίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, τους έχει γονατίσει. Εγώ μαθαίνω έτσι από ελεύθερους επαγγελματίες, δεν γίνονται δουλειές γιατί σου λέει δεν μου συμφέρει πλέον. Με τα αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης, την προκαταβολή φόρων, φτάνουν στο σημείο να κάνουν επιλογή. Ξέρεις πόσο κόσμο ξέρω που μου λέει ότι θα πάει στη Βουλγαρία, την εταιρεία του. Βάλτε ένα θέμα μια μέρα να συζητήσουμε, να σου πω στατιστικά στοιχεία που θα λυποθυμήσεις. Μα δεν μπορεί πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος πήραν αριθμό φορολογικού μητρώου από τη Βουλγαρία. Και με την ευκαιρία και να βγάλουμε να δούμε μας πει ο Δήμος Ξάνθης που πλήρωσε τον Βασιλικό Καστεντίνο. Εγώ δεν το λέω αρνητικά, προσχεδόν το. Είναι σαν είδηση το λέμε. Σαν είδηση το λέμε. Δεν λέμε ούτε 16.500 ευρώ που έδωσε μια συναυλία ο κ. Παπακοσταντίνου του. Εμένα υπάρχει ένα ηθικό θέμα, ένας αριστερός πώς κάνει φοροδιαφυγή με πλάγιο τρόπο. Αλλά πληρώθηκε νομίμως. Δηλαδή η εταιρεία που έχει ο μάνατζερ του κ. Παπακοσταντίνου έκανε εταιρεία στην Βουλγαρία. Είναι χιλιάδες οι εταιρείες που πήγαν πλέον στην Βουλγαρία. Θα σου τα πω όταν κάνουμε ένα θέμα και δεν θα συγκλονιστείς. Και πληρώθηκε η αμοιβή του κ. Κωνσταντίνου, 16.500 ευρώ, σε αυτή την εταιρεία που έχει έδρα την Βουλγαρία. Και γιατί έγινε αυτό? Ο φόρος της εταιρείας αυτής, ξέρεις πόσο είναι στην Βουλγαρία, των 16.500 ευρώ, 19 ευρώ νομίζω. Γιατί να μην πάει ο άλλος να κάνει εκεί. Δεν πάει, εσύ, Δημοσθένη. Πλάκα κάνουμε τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για 75% και 100% προκαταβολές φόρου. Πώς θα την παλέψει, δηλαδή. Ό,τι και να βγάλεις φέτος πρέπει να το διαθέσεις πάλι, αν είναι δυνατόν. Επιχειρήσεις. Τα κέρδη των επιχειρήσεων του 2015 θα φορολογηθούν το επόμενο έτος με νέο υψηλότερο συντελεστή, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 29% από 26%. Οι ομόρυθμες και ετερόρυθμες εταιρείες θα πληρώσουν και αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, αφού ο συντελεστής από 55% ανέβηκε στο 75%. Αγρότες, γιατί τους πιάνουμε όλους, η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν το 2016 με την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% επίσης στο 75%, ενώ αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 13% στο 20%. Να δούμε τι θα πληρώσουμε ένα μήνα. Ας δούμε λοιπόν τι θα πληρώσουμε ένα μήνα. Τον Ιανουάριο θα πρέπει να πληρώσουμε την τέταρτη δόση του ένφια, σας το λέω να το σημειώνετε από τώρα. Το Φεβρουάριο την πέμπτη δόση του ένφια. Μάρτιο και Απρίλιο υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Μάιο πρώτη δόση φόρου εισοδήματος, έκτακτης εισφοράς, φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τέλος επιτιδεύματος. Ο Μάιος είναι πολύ δύσκολος μήνας. Πρώτη δόση φόρου εισοδήματος. Αχ, Παναγία μου. Ιούνιος, πρώτη δόση. Τι φταίει η Παναγία. Η Παναγία δεν φταίει σε τίποτα. Απλά την επικαλούμε για να βοηθήσει κανένα φορά. Ναι, ποιον από όλους. Ποιον από όλους. Αυτό, λίγο μυαλό, λίγο. Λοιπόν, τον Ιούνιο η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί του νέου φόρου ακινήτων, ο οποίος δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί πώς θα είναι. Τον Ιούλιο η δεύτερη δόση φόρου. Πρέπει να κάνουν το περιουσιολόγιο. Ναι, είναι πολύ. Τον Ιούλιο η δεύτερη δόση φόρου εισοδήματος και δεύτερη δόση φόρου ακινήτων. Τον Αύγουστο η τρίτη δόση του φόρου ακινήτων. Τον Σεπτέμβριο η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και η τέταρτη δόση του φόρου ακινήτων. Τον Οκτώβριο πέμπτη δόση φόρου ακινήτων. Νοέμβριο βλέπετε δηλαδή. Και το Δεκέμβριο η έβδομη δόση φόρου ακινήτων. Τα τέλη κυκλοφορίας και όλα τα γνωστά τα οποία είχαμε και εμείς το Δεκέμβριο. Και πραγματικά απλά μπήκα στην τράπεζα. Απλά μετέφερα τους αριθμούς. Και όταν βγήκα δεν είχα τίποτα. Δεν είδα χρήμα. Απλά δεν βλέπεις χρήμα νομίζω, έτσι. Δεν βλέπεις χρήματα, τελείωσε το. Δεν είναι. Λοιπόν, οπότε καλά να περάσουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα σας τα λέμε παντού και καθημερινά. Για να μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας προς το κράτος. Και αν πεις και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κράτους προς εμάς. Θα σου πω, δεν έχω ιδέα, πραγματικά. Δεν ξέρω αν υφίσταται αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε. Ελπίζω να του σχολιάσουμε και να δώσουμε καλές ειδήσεις και ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι βγάλαμε αρκετές ειδήσεις πάντως. Ναι, ναι, βγάλαμε. Αναμένουμε. Λοιπόν, θα είμαστε ξανά κοντά σας αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι, όπως κάθε φορά. Γιατί εμείς εδώ είμαστε, δεν κοιμόμαστε και σας κρατούμε και συντροφιά. λοιπόν. Δεν κάνουμε σχέστα. Δεν κάνουμε. Πες να είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες οι οποίοι δεν κάνουμε. Οι περισσότεροι κάνουν. Κάνουν.
Υπάρχουν και άλλοι που λένε να μην δουλεύεις, να κοιμάσαι. Λοιπόν, σιγά σιγά ούτως ή άλλως δεν μπορείς να δουλεύεις και αναγκαστικά θα κοιμάσαι γιατί έχεις μείνει στο σπίτι σου. Εγώ αυτό λέω. Δεν θέλεις να κοιμάσαι, αλλά δεν έχεις και δουλειά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί ο Δημήτρης Καστόρης με το σήμερα από το στούντιο στη Δράμα. Αμέσως μετά Press Café και πολύ πλούσιο το πρόγραμμα του σταθμού. 8.30 ώρα, μην ξεχάσετε ραντεβού με την ενημέρωση Γιώτα Ζωγράφου και 9 live Κώστας Αργυρός. Μέχρι αύριο στις 3. Φιλιά, πολλά να είστε καλά.